Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στο ρυθμό της νέας έκδοσης δεκαετούς ομολόγου, άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ θα βρεθούν σήμερα τόσο το χρηματιστήριο Αθηνών όσο και η ελληνική αγορά ομολόγων. Ενώ οι επενδυτές αναμένουν πως το επιτόκιο θα κινηθεί κοντά στο 3,95 με 4,1%. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια και 11 μήνες που η ελληνική δημοκρατία θα εκδώσει δεκαετές ομόλογο. Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's την περασμένη Παρασκευή, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2006. Εντός του δευτέρου τριμήνου του 2019 σκοπεύει να συστήσει το δικό της όχημα ειδικού σκοπού η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του insider.gr. Με την κίνηση αυτή, η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα σε όρους ενεργητικού θα σπάσει το νήμα στον αγώνα μείωσης των κόκκινων δανείων, ακολουθώντας το παράδειγμα της Eurobank. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τρίτου τριμήνου, η Πειραιώς έχει στον ενεργητικό της μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 28,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και εκτιμάται ότι πάνω από 20 δισεκατομμύρια θα μεταφερθούν στο νέο όχημα. Μέσα στις επόμενες 20 ημέρες αναμένεται να ανοίξει από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το TaxisNet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018. Και φέτος οι φορολογούμενοι πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή για να αποφύγουν παγίδες φόρου, αλλά κυρίως για να μην οδηγηθούν από λάθη και παραλήψεις στην απώλεια ελαφρύνσεων που δικαιούνται. Διαβάστε στο insider.gr όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα κυμαίνει σε 703,61 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,09%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.